Φίλες και φίλοι της ώρα για sportdrama.gr, βρισκόμαστε στο γήπεδο Προσοτσάνης, στο Γεώργιος Μακρύς, εδώ όπου σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων του, στην καθερεμένη βόλτα που κάνουμε στα γήπεδα, βρήκαμε τον Λουκά Αποστολίδη. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη συστάσεις για τον Λουκά Αποστολίδη. Ένας άνθρωπος που έχει αφήσει το στίγμα του στο ποδόσφαιρο, από Α' Εθνική μέχρι και στις αμέσως επόμενες κατηγορίες, τερματοφύλακας. Σίγουρα οι παραστάσεις πάρα πολλές και είμαστε εδώ να κάνουμε μια συζήτηση μαζί του, εφόσον τον βρήκαμε κιόλας εύκολο να μιλήσουμε μαζί του. Λουκά, χρόνια πολλά. Να σε καλά, ας πούμε. Υγεία πάνω απ' όλα. Να σε καλά, φυσιοθεραπείας. Είσαι ένας άνθρωπος που έχει φάει το κουτάλι με τα γήπεδα. Το γήπεδο με τα κουτάλια. Έτσι, γίνεται και λάθη. Τι έχεις αποκομίσει από το ποδόσφαιρο? Ποιες είναι οι εντυπώσεις που σου έχουν μείνει? Γιατί πλέον έχεις ξεκινήσει και την προπονητική καριέρα, άλλο δύσκολο βήμα στη ζωή σου. Κομμάτι, ναι. Έτσι. Σίγουρα ξεκινώντας από το μικρό παιδί και εγώ στις γειτονιές να παίζουμε ποδόσφαιρο, είχαμε κάποια όνειρα. Εγώ μάλλον είμαι από τους τυχερούς αυτούς που εκπλήρωσα κάποια από αυτά. Έχω φτάσει να παίζω σε υψηλότερο επίπεδο αγωνιστικά, αθλητική στην Ελλάδα. Αυτό που αποκομώ είναι ότι στο μυαλό μέσα υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες, όχι μόνο ποδοσφαιρικές. Έχουν υπάρξει φιλίες, έχουν υπάρξει πολύ μεγάλοι αντίπαλοι, έχουν υπάρξει μεγάλες επιτυχίες μέσα από αυτό. Σίγουρα έχω πάρει τις εμπειρίες μου, έχω πάρει τις εικόνες μου. Είναι αυτά που θέλω να μεταδώσω σήμερα στα σημερινά παιδιά που ξεκινάνε το όνειρό τους και αυτά. Το κάνω με όσο σεβασμό μπορώ πάνω σε αυτό το κομμάτι και ελπίζω θα καταφέρω. Πόσο δύσκολο ήταν όταν ξεκινούσες από το Μιλοπόνταμο, αν κάνω λάθος, και έφτανες στην κορυφή της πυραμίδας, γιατί δεν είναι τυχαίο να ξεκινάς από ένα μικρό χωριό της Δράμας, να είσαι αντίπαλος με σημαντικούς παίκτες, επιθετικούς, δηλαδή αν θυμάμαι καλά, έχεις παίξει αντίπαλος με τους Λιβάνι, δεν κάνω λάθος, ναι, με όλους αυτούς, δηλαδή είναι τέρατα, έτσι, με τον Ριβάλντο τώρα. Τώρα εντάξει, σε σέρα, πάντα. Άνθρωποι που εμείς τους βλέπουμε σε εφημερίδες, εσύ τους αντιμετώπισες. Πετύχαμε σε πολύ καλή χρονικό σημείο στο τόπο της καριέρας μου, και αυτή και εγώ. Ήταν δύσκολο γιατί εκεί τα χρόνια, ξέρεις, ήταν πάρα πολύ δύσκολο ένας πιτσιρικάς να μπει ακόμα και μέσα στο γήπεδο. Σήμερα οι προπονητές, τα μικρά παιδιά δέχονται με μεγάλη ευχαρίστηση, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, υπάρχουν ευρωμένοι προπονητές. Τότε τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Πρέπει να έχεις πραγματικό ταλέντο για να σε προσέξει κάποιος και να μπορέσεις να μεταβείς σε ψηλότερο επίπεδο. Είχα τη θέληση, είχα την πίστη, πίστευα στον εαυτό μου πάρα πολύ, δούλευα πάρα πολύ. Τα έφερε ο καιρός. Υπήρχαν σημεία που δυσκολεύτηκε, εσύ είπες θα τα παρατήσω, αλλά τελικά είπες ότι θα συνεχίσω. Πιστεύω ότι αυτό το έχουν περάσει όλοι στην καριέρα τους. Το έχουν φτάσει σε ένα σημείο που θα πεις εντάξει, δεν γίνεται άλλο. Και όμως εκεί που λες το δεν γίνεται άλλο, πάντα δίνεις τη συνέχεια αυτή και αυτή η συνέχεια κατέληξε σε καλό. Αφήνουμε το χθες, ερχόμαστε σήμερα. Σήμερα βρίσκουμε τελικά από στο Λίδι και σε γνώριμο τοπίο, μιας και έχεις φορές και τη φανέλα του Δημοσίου Συλλόγου Προσοτσάνης, ναι. Και όχι μόνο. Αν μιλήσουμε για το σήμερα, έχω την τύχη να συνεργάζομαι με πάρα πολύ καλές ομάδες, την Προσοτσάνη και τον Αντώνη Καστρινός, προπονώ τους θεματοφυλακές τους. Έχω την τύχη να προπονώ και κάποια παιδιά σε πάρα πολύ μεγάλη ηλικία εδώ στην Προσοτσάνη. Υπάρχουν ακόμα προτάσεις, όμως τα χρονικά περιθώρια δεν με αφήνουν προς το παρόν για κάτι παραπάνω. Θα δούμε. Βλέπεις τα μικρά παιδιά έτσι, δηλαδή αυτό το είχα και απορία πολλές φορές. Βλέπεις το μεγάκι τους, βλέπεις δηλαδή πώς προσπαθεί ένας προπονητής θεματοφυλάκου να τα προσεγγίσει, να τα μεταδώσει. Τι είναι αυτό που παίζει τον κυριότερο ρόλο σε έναν προπονητή? Εντάξει, προπονητής πάνω απ' όλα είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρεις, να πάρεις μία μπάλα και να αρχίσεις να προπονάς ένα παιδί το οποίο θέλει να γίνει θεματοφύλακας. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Το θέμα πρέπει να παίξεις με την ψυχολογία του παιδιού. Πρέπει να του πεις ότι κανένα θα καταφέρει, αυτό δεν είναι το όλος του κόσμου. Έτσι. Πρέπει να βγει ένας έτοιμος πολίτης έξω από το γήπεδο. Το γήπεδο, ξέρεις, δεν μεταφέρεται στην κοινωνία μας. Προπονούνται, βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη όρεξη. Αυτό μου το μεταδίδουν. Μου ανήκει και η δικιά μου όρεξη. Εγώ σε ξέρω. Φιλοσοφία μου στο Λουκά Αποστολίδη. Η φιλοσοφία μου είναι να κάνουμε θεματοφύλακες. Έτσι απλά. Να βγάζουμε έτοιμους θεματοφύλακες σε νεαρή ηλικία. Δεν μπορώ να περιμένω ένα παιδί 20 χρονών θεματοφύλακα να το θεωρώ ακόμα ταλέντο. Εγώ πρέπει να έχω θεματοφύλακες 16 χρονών
ολοκληρωμένο τερματοφύλακα. Η θέση του τερματοφύλακα Λουκά είναι μοναχική. Αυτό το λένε πάντοτε και στις. Και ιδιαίτερη. Και ιδιαίτερη. Τι αισθάνεται ένα τερματοφύλακα εκεί, είναι μόνο του, έτσι. Τι αισθάνεται ένα τερματοφύλακα. Εγώ σου πω ότι πρέπει να αισθάνεται ένα τερματοφύλακα. Ένα τερματοφύλακα πρέπει να αισθάνεται φόβο. Δεν πρέπει ποτέ να τον παίρνει από κάτω τίποτα, είτε κάνει λάθος, ούτε πρέπει να πετάει στα σύννεφα, έτσι. Ναι. Πρέπει να είναι πάντα στο γήπεδο. Πρέπει να είναι συγκεντρωμένος. Συγκέντρωσή του είναι αυτό που του κάνει με το φλέγμα. Γιατί βλέπει και όλο το παιχνίδι από πίσω. Τώρα σε βρήκα επί ευκαιρία να πω και άλλες απορίες. Πριν από το πέναλτι, φόβο, σιγουριά. Πριν από το πέναλτι, τώρα αν θες να μιλήσουμε σε επαγγελματικό επίπεδο, έτσι, υπάρχουν στατιστικά. Τα οποία μοιράζονται στο κάθε τερματοφύλακα. Όταν χτυπήσει το πέναντι αυτό ο παίκτη, το 70% έχει χτυπήσει εκεί, τα εύστοχα πέναντι του είναι εκεί και διαλέγει. Πρέπει να βρει το σωστό χρόνο. Είναι πολλέ φορέ φυσικά που εντάξει, υπερτερεί το ταλέντο σου. Έτσι. Άρα έχει και προετοιμασία είσαι, πριν από το παιχνίδι. Εννοείται. Να δει πάρα... δηλαδή επιθετική που τα ρίχνουν. Έχει διάβασμα πάρα πολύ. Το ποδόσφαιρο πλέον είναι στατιστική. Σπύρο. Είναι στατιστική. Μια κόλλα χαρτί, πρέπει να κάνει να διαβάσει στο δωμάτιό σου τι πόδι έχει κάθε παίκτη, πού σου τάρει κάθε παίκτη, πόσα πόδια στον κόλμα και φανάει εκείνο ο παίκτη. Πρέπει να είσαι έτοιμο. Τι θα έλεγε στα παιδιά τα οποία θέλουν να ασχοληθούν με, την, με τον τερματοφύλακα, με τη θέση του τερματοφύλακα. Δεν πρέπει να φοβηθούν τίποτα. Καταρχήν πρέπει να θέλουν στον αθλητισμό, πρέπει να θέλουν στο γήπεδο. Είτε διαλέξουν τη θέση του τερματοφύλακα, είτε διαλέξουν να παίζουν κάποια άλλη θέση στο γήπεδο ή κι άλλο άθλημα ακόμα. Έτσι. Είναι καλό να τα παιδιά να αθλούν στο γήπεδο, να αθλούνται. Είναι υγεία για αυτούς, είναι καθαρή σκέψη. Φεύγουν διαδυτικές σκέψεις από πάνω σου όταν αθλείσαι. Από εκεί και πέρα, κι αν αυτό εξελιχθεί αργότερα και πραγματικά υπάρχει ταλέντο, είναι στο χέρι τους. Και να το δημιουργήσουν ακόμα περισσότερο. Κλείνοντας, πρότυπο. Εγώ, σαν πρότυπο εδώ, ελληνικό πρότυπο, αν μπορώ να έχω κάποιον, είναι ο Αντώνης Οικοπολίδης. Και αυτό γιατί είχε μια σταθερότητα η οποία ήταν εκπληκτική και στο παγκόσμιο επίπεδο, ας πούμε, ο Μπουφόν. Και ομάδα. Γιουβέντους. Γιουβέντους. Λοιπόν, φίλε, να σε ευχαριστήσω που μας δέχτηκες, γιατί ξέρω ότι σε απασχόλησε και εγώ έτυχε να περνάω και βρήκα την ευκαιρία ήταν να χαρά, πω μέσα. Πιστεύω, ήταν χαρά. Σίγουρα συζητήσει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν παίξει σε μεγάλο επίπεδο, μόνο να κέρδος έχει για εμάς που ασχολούμαστε τα τεχνικά. Εύχομαι από τα χέρια σου να βγουν όσοι το δυνατόν περισσότεροι. Να είσαι καλά, σπίτι. Γιατί εντάξει, δεν θέλω να ρίξω τις υπόλοιπες τερματοφύλακες. Άλλο να μιλάς με έναν τερματοφύλακα εγνωσμένης αξίας, έχει φτάσει κάπου. Όχι ότι και αυτοί στο ρεστινικό ποδόσφαιρο δεν ρίχνουν τον αγώνα τους. Αλλά σίγουρα έχεις παραπάνω παραστάσεις. Εγώ εύχομαι ειλικρινά και επειδή σε ξέρω και σαν άνθρωπο. Να είσαι καλά, σπίτι. Να είσαι καλά.